Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν δεν θέλω να προσθέσω στην περιγραφή κάτι, γιατί αν θέλουμε να το περιγράψουμε σαν θέμα, όλοι είμαστε ικανοί, ικανότατοι να το περιγράψουμε τι και γιατί, πώς, τι έχουμε μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε. Το κύριο ζήτημα είναι γιατί. Ποιος ο λόγος που φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Και εκεί δεν υπάρχουν ο κοινός νους και όλοι με την εμπειρία μας πάλι μπορούμε να δούμε τι φταίει. Αυτή τη στιγμή υπάρχει συγκέντρωση πλούτου σε λίγα χέρια. Η κοινωνία μας πλέον βρίσκεται σε αδιέξοδο. Δεν είναι μόνο το σπίτι που είναι ένα τεράστιο θέμα, είναι όλη η ζωή. Πού έχει ξαναγίνει οι νέοι να ζουν χειρότερα από τους γονείς τους. Ενώ έχει τεράστια πρόοδο στην επιστήμη, στην τεχνική, στην παραγωγικότητα, στην επίλυση προβλημάτων, σήμερα οι νέες γενιές βρίσκονται σε χειρότερη κατάσταση από πριν. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί γίνεται ατελείωτη συγκέντρωση πλούτου σε λίγα χέρια, αισθάνονται ότι ο συσχετισμός δύναμης τους ευνοεί, είναι στη χώρα μας, είναι και σε παγκόσμιο επίπεδο, ας μείνουμε στη χώρα μας, με τη συγκέντρωση πλούτου που γίνεται, καθαρίζουν τα πάντα και επομένως και αυτό που πιστεύω ότι το καταλαβαίνουμε όλοι μας και το βλέπουμε, το έχουμε μπροστά μας. Ποια είναι η λύση? Τι κάνουμε μπροστά σε αυτή την κατάσταση? Δεν έχουμε πολλά περιθώρια. Δεν είναι μία λύση η οποία γίνεται με μία κινητοποίηση. Είναι κατανοητό ότι δεν είναι ότι θα πάμε αύριο, θα συγκεντρωθούμε και θα τελειώσουμε με αυτή την υπόθεση. Χρειάζεται ανατροπή. Ανατροπή τίνος. Να τελειώνουμε με την ολιγαρχία. Είτε θέλουμε να το καταλάβουμε είτε δεν θέλουμε. Δεν μπορεί οι άλλοι να συγκεντρώνουν τον πλούτο και τα ψίχουλα που περισσεύουν να πάνε να δώσουν τόνωση στην αγορά, όπως λένε, να δώσουν ενίσχυση, να παίρνουν τα δισεκατομμύρια και η δυστυχία να απλώνεται παντού και να μείνεις και χωρίς σπίτι. Άρα λοιπόν, ατελείωτος αγώνας για ανατροπή στην αιτία. Ή τελειώνουμε με την ολιγαρχία του πλούτου, ή καθόμαστε και μυρολογάμε, ή λέμε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Και αυτό, επειδή δεν είναι εύκολη υπόθεση και πιστεύω ότι είναι κατανοητό σε όλο τον λαϊκό κόσμο, χρειάζεται οργάνωση, χρειάζεται αγώνας. Η σύγκρουση θα είναι ατελείωτη και σκληρή. Αυτοί που έχουν τον πλούτο έχουν και τα εργαλεία τους και τα όπλα τους. Τα ίδια πρέπει να έχει και ο λαός μας και εκεί θα κριθούμε όλοι. Νομίζω επομένως ότι ένας είναι ο δρόμος, ο δρόμος του αγώνα. Ξεκινούν αγώνες, παρακολουθούμε τώρα που προκυρήσουν τα εργατικά σωματεία και ο λαός μας θα βγει στους δρόμους. Αυτό θα έχει χρόνο και θα έχει και συνέχεια. Νομίζω ότι το ψήφισμα της λαϊκής εισπύρωσης αποτυπώνει αυτή την κατεύθυνση και να το ψηφίσουμε. Να προχωρήσουμε στην ψήφιση. Να πω και κάτι. Μπαίνει στο ψήφισμά μας η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ότι για τα χρέη, το οποίο δεν έγινε αποδεκτό, είχαμε κάνει την προηγούμενη δημοτική περίοδο, συγγνώμη καταρχήν που παρεμβαίνω για δεύτερη φορά, έστω και λίγο, είχαμε πάρει μία απόφαση με την οποία λέγαμε ότι όσοι χρωστούν στον Δήμο και αποδεδειγμένα δεν μπορούν να τα ξεπληρώσουν, να μπορεί συγκεκριμένα για τον καθένα ξεχωριστά το Δημοτικό Συμβούλιο να παίρνει απόφαση και να μην κρατούμε τον κόσμο αυτό σε ομοιρία. Με αυτή τη θέση πήγαμε στα κόμματα της Βουλής πλην Χρυσής Αυγής, το βάλαμε, πριν του Κομμουνιστικού Κόμματος δεν έγινε αποδεκτό και λέω ότι να το ξαναβάλουμε. Διότι αυτό είναι μια πρακτική στάση απέναντι και στο θέμα που συζητάμε. Εάν ο άλλος είναι σε ομοιρία παντού, αφού δεν μπορεί, αφού τον φέρε στα διέξοδο, αφού του κόψανε την ψυχή του, τα πάντα, δουλειά δεν υπάρχει, φτάσαμε τους μισθούς, ας πούμε, στα 400 και 500 ευρώ και θέλουμε να ξοφλήσει ο άλλος και χρέη ή προσπάθειες για την επιβίωσή του. Νομίζω, επομένως, ότι είναι επίκαιρο να μπει και αυτό το θέμα στο ψήφισμά μας όπως μπήκε.